Καταρχήν, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ειρήνη, τα δύο σημαντικότερα αγαθά, ιδιαίτερα με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Να ευχηθώ από την πλευρά μου. Και βέβαια για τη δική μας ομάδα να πετύχει έναν τεράστιο, έτσι όπως φαίνεται, στόχο του να παραμείνει αρχικά στην κατηγορία και να είναι και το ζητούμενο για τη φετινή σεζόν. Σαν αφορά το παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές μεσοεπιθετικές λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολη εβδομάδα και για εμάς, με την έννοια ότι υπήρχε η αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν έπρεπε να κάνουμε δύο αναλύσεις στο πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός πριν τον ερχομό του Τερίμ και να αναλύσουμε πόσο μπορούσαμε και τη φιλοσοφία του Τερίμ για να δούμε τι θα συναντούσαμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο κλείσαμε τους χώρους. Να κάνω μια παρένθεση ότι είχαμε και σημαντική απώλεια των δύο κεντρικών αμυντικών και σε θέση τους παίξαμε δύο παιδιά τα οποία έχουν από ελάχιστο μέχρι καθόλου χρόνο συμμετοχής φέτος. Και ήμασταν αναγκασμένοι να κλείσουμε τους χώρους έτσι ώστε να δεχτούμε λιγότερες φάσεις από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ότι θέλαμε να ανεβάσουμε τις γραμμές, να μην δεχτούμε το γκολ και να προσπαθήσουμε από ένα σημείο και μετά με αλλαγές να ρισκάρουμε και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Προφανώς και το παιχνίδι έλαβε τέλος με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα στους 48 στο γκολ του Βιλένα που έγινε το 2-0 και επί της ουσίας πάλι ρισκάραμε, πάλι ανεβάσαμε γραμμές, πάλι κάναμε μαζεμένες αλλαγές. Βρήκαμε δύο φάσεις, μία με τον Ροσέρο και μία με τον Γκάρο για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Χωρίς να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο. Είναι από τα μάτς τα οποία προφανώς και είναι δεδομένο και είναι και λογικό να ξετιμωρούνται παίχτες όταν έχουμε συμπληρώσει κάρτες, γιατί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα παιχνίδια τα οποία μπορούμε να πάρουμε 3 βαθμούς και θα πρέπει να διεκδικούμε 3 βαθμούς από εδώ και πέρα, αρχισγνωμένης από το παιχνίδι απέναντι στην Τρίπολη την Κυριακή. Είστε στην ομάδα περίπου 15 ημέρες. Έχετε πλέον πλήρη εικόνα του ρόστερ και επίσης πού πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να αρχίσει να παίρνει η ομάδα μπρος? Κοιτάξτε να δείτε, πλήρη εικόνα να έχεις σε 15 ημέρες μη έχοντας αρκετά παιδιά σε ένα ρόστερ 32 ατόμων κάνει συμμετοχή είναι δύσκολο από τις προπονήσεις. Μεσολάβησαν και οι γιορτές, καταλαβαίνετε ότι μία από τους αριθμούς των προπονήσεων, πόσο μάλλον σε δύο παιχνίδια να βγάλεις την αξιολόγηση για όλους τους παίχτες και να μην αδικήσεις κανέναν. Εννοείται ότι θα γίνουν μεταγραφές, εννοείται ότι ψάχνουμε να έρθουν στην ομάδα μας παίχτες οι οποίοι θα βοηθήσουν ουσιαστικά και όχι απλά να αυξήσουμε τον αριθμό των παιχτών. Έχω την εντύπωση ότι δίνουμε έμφαση όλους τους τομείς. Δίνουμε έμφαση στο να ανεβάσουμε το χρόνο που μπορούμε να παίξουμε σε υψηλότερο τέμπο. Δίνουμε έμφαση στο να μπορούμε να δεχόμαστε λιγότερες φάσεις και κατά συνέπεια λιγότερα γκολ. Γιατί μόλις στο προηγούμενο παιχνίδι, σε όλο τον πρώτο γύρο, κρατήσαμε το 0. Είναι και αυτός ένας παράγοντας για να σε οδηγήσει εκεί που θες, σαν στόχο στο τέλος του πρωταθλήματος. Και βέβαια, απαραίτητη προπόθεση είναι τα γκολ. Άρα λοιπόν. Δουλεύουμε πολύπλευρα, δουλεύουμε σε όλους τους τομείς. Εννοείται ότι χρειάζεται χρόνος, εννοείται ότι χρειάζεται παραπάνω διάστημα για να εμπεδώσουν οι παίχτες αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε για να έρθουν οι νίκες και να έρθει τα αποτελέσματα και να διεκδικήσουμε επίσης όλη την παραμονή μας στην κατηγορία. Πόσο δυσκολεύει ή όχι το έργο σας, η μη παρουσία κόσμου? Πάρα πολύ για εμάς. Το τόνισα και στην προηγούμενη συνέντευξη μετά το παιχνίδι με τον Πανετολικό ότι είμαστε από τις ομάδες που ουσιαστικά έχουμε πληγεί από αυτό το νόμο, να πω έτσι, από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί για μας ο κόσμος είναι, και εσείς το γνωρίζετε,
πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Δεν είμαστε από τις ομάδες που δεν έχουμε κόσμο ή δεν έχουμε βοήθεια από αυτόν. Και βέβαια περιμένουμε και αυτό να έρθει το μέτρο για να μπορέσουμε να έχουμε το κόσμο δίπλα μας σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε. Είναι κομβική η παρουσία του κόσμου για εμάς. Η αλήθεια ήταν, είναι ότι είχα προγραμματισμένες ερωτήσεις, αλλά προέκυψαν και από αυτά που είπατε. Δύο, με τα γραφικά, είχατε πει για 4 προσθήκες. Σε τι δρόμο είμαστε? Και δεύτερον, εάν η επιθετική αυτή δυστοκία, που φαίνεται, σας οδηγήσει και σε μεταγραφή κάπου στην επίθεση? Ούτως ή άλλως, δύο από τις 4 κινήσεις θα είναι σε επιθετικό μας σκέλος. Δεν θα μπορώ να το προσθέσω, αλλά εννοείται ότι θα είναι στο επιθετικό σκέλος. Απλά όλοι γνωρίζετε ότι η μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι πάρα πολύ δύσκολη, πόσο μάλλον δύσκολη για ομάδα η οποία είναι τελευταία σε παγκοσμία. Άρα οποιοδήποτε παίχτης, κοιτώντας κυρίως εγώ, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις που μπορούμε να ασχοληθούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν και ο παίχτης να έχει θετική γνώμη και να πει αμέσως το ναι και να έχει για να αγωνιστεί σε μια ομάδα η οποία είναι τελευταία στην βαθμολογία. Γι' αυτό κάνουμε, αναλώνουμε πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα και εγώ και οι συνεργάτες μου και η διοίκηση. Και σας είπα ότι δεν θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των παιχτών. Θέλουμε να έρθουν παίχτες οι οποίοι θα βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα. Άρα προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι ανάλογο, προτιμώ να περιμένουμε και μία εβδομάδα και 10 μέρες παρά να βιαστούμε και να πάρουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι αυτό το οποίο ακριβώς ήταν. Ευχαριστώ πολύ.